Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στο σε τι τρέχει και δεν τρέχει εδώ πέρα, γιατί θα με στρελάνετε τελείως εσείς. Ανέβασα μόλις μια φωτογραφία στο Facebook για να μπορέσουν να ενημερωθούν και όσοι δεν ξέρουν την ώρα που έχουμε εκπομπή. Αν πάρεις, λέει, δάνειο από την τράπεζα, θα ξεχρεώνεις για 30 χρόνια. Αν ληστέψεις όμως μια τράπεζα, θα είσαι έξω σε 10 χρόνια. Οπότε τι συμφέρει, τι είναι καλύτερο? Θα μου πεις τώρα, οι οικονομικές συμβουλές που δίνεις δεν είναι και τόσο φυσιολογικές, αλλά βγάλτε με λάθος. Έχουμε τον Ανδρουλάκη, ο οποίος πιστεύει, λέει, ότι την πρώτη Κυριακή δεν θα έχουμε, λέει, ούτε Τσίπρα ούτε Μητσοτάκη, θα έχουμε Πασόκ. Τι να τον πεις τώρα αυτό, να, για πες μου. Τι να τον πεις, ασχοληθείς? Να ασχοληθείς με τον Ανδρουλάκη, με IQ ραδικιού τώρα? Πιστεύει θα κυβερνήσει μόνο με συγκυβέρνηση? Γιατί ξέρετε, το Πασόκ αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη επιλογή για συγκυβέρνηση. Σε όλα, ναι, λέει, είναι ξεκάθαρη η γραμμή τους. Χρήμα να πέσει και θα κάνουμε ό,τι γουστάρετε. Οπότε αν μπει, που πιστεύω θα μπει, αλλά με πόσο ποσοστό δεν ξέρω, δεν το δίνω πολύ, είναι η πρώτη εύκολη επιλογή για συγκυβέρνηση. Είτε βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε βγει η Νέα Δημοκρατία, σίγουρα συγκυβέρνηση με Πασόκ. Έχουμε τον Κανάκη, ο οποίος θα πρέπει, λέει, να δώσουν η Radio Arvilla 30.000 ευρώ σε καρκινοπαθή που χλέβασαν τη φωνή του. Δεν λέω καλή σάτυρα, καλό και το κορόιδεμα, αλλά με τέτοια θεματάκια δεν παίζουμε, ρε εσύ τώρα, Αντώνη. Ρε Αντώνη, αυτό είναι όμως το επίπεδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και του Εσουρού, που το Εσουρού περιμένει στη γωνία μόνο για το Focus. Αφήνουν διάφορους τύπους σαν αυτό, να συστημικούς, να χλεβάζουνε αρρώστους. Μια παρέα η οποία είχε 20 χρόνια στο έδρανο τον ανώμαλο. Τον ανώμαλο που έστελνε γυμνές φωτογραφίες, που ανέβαζε βίντεο με πορνογραφικό υλικό για να εκδικηθεί. Καταλαβαίνετε ποιον λέμε τώρα. Και δήλωσαν ότι δεν ξέρανε τίποτα, ενώ διάφοροι φορείς λέγανε ότι την έπεφτε σε ό,τι είχε, να μην πω τι. Χειρονεύονται, χειραγωγούν την νεολαία με το ΣΥΡΙΖΑ τσίτσι μίτσι κότσι, μιας και η Νέα Δημοκρατία τους έκοψε μαχαίρι. Και κάτι τέτοιοι τύποι διαμορφώνουνε μυαλά, διαμορφώνουνε πρότυπα. Δεν λέω χαχαχά, μπουχουχού, αστιάκι, αλλά δεν είναι αντικειμενικοί. Δεν σχολιάζουν 100% τα πάντα. Κάνουνε και τις παλαβές. Εδώ τουλάχιστον εμείς δεν κάνουμε την παλαβή. Εδώ έχει αλήθεια 100% για όλα τα θέματα. Δίνουμε βήμα σε όποιον γουστάρει να βγει να μιλήσει, να ρωτήσει και να πει ό,τι είναι να πει. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα συμφωνήσουμε σε όλα, έτσι. Και είναι λογικό. Πώς να συμφωνήσεις με τον Μπαγλαμά που λέει ότι είναι ευχαριστημένος από τη δημόσια υγεία? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Καλό είναι όμως να βγαίνουν τέτοιοι άνθρωποι για να βλέπετε εσείς που πιστεύετε ότι έχουν φύγει από τη χώρα όλοι αυτοί οι γλύφτες, όλοι αυτοί οι συμφεροντολόγοι, να καταλαβαίνετε ότι ακόμα υπάρχουν και ακόμα στηρίζουν κόμματα σαν τη Νέα Δημοκρατία. Κόμματα τα οποία έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Ανέβασε μια δημοσίευση ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης, και λέει: ήμουνα, λέει, μαθητής τετάρτης δημοτικού, όταν αγόρασα, λέει, για πρώτη φορά στη ζωή μου την απογευματινή μια εφημερίδα. Και λέει: συγκινήθηκε που κατάφερε να την ξαναγοράσει, γιατί υπάρχει επανέκδοσή της. Και ρωτάω εγώ, τετάρτη δημοτικού πήγε να αγόραζε εφημερίδα? Και συγκεκριμένα την απογευματινή? Πλάκα μας κάνει ο αρχιψεύταρος? Μας κοροϊδεύει? Τι μας κάνει? Δεν μας κοροϊδεύει. Αφού υπάρχουν κάποιοι που τον πιστεύουνε, βούτυρο στο ψωμί του είναι το ψέμα. Βούτυρο στο ψωμί του είναι. Σου λέει με πιστεύουνε, τέλος, ό,τι και αν πω.
Οπότε συνεχίζει να λέει: είσαι ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής. Λοιπόν, έχουμε αποδεδειγμένα πλέον μια κυβέρνηση στην οποία ανάμεσά τους υπάρχουν και κλιματίες. Αν την ξαναβγάλετε, το έχω πει. Δεν ξανασχολούμε. Θα ασχολούμαι μόνο με τους ηλίθιους που ψηφίζουν αυτούς τους εγκληματίες. Αν τους ξαναβγάλετε. Διαχειριστής ρε του πλοίου με 4,5 τόνους κοκαίνης που πιάστηκε στην Τενερίφη είναι η Dignatio Corp, η οποία έχει έδρα ένα άδειο κτίριο στον Πειραιά. Έχει ιδιοκτήτη έναν 22χρονο άνεργο από την Καλλιθέα. Και πανηγυρίζει ο Πυρακάκης και ο Μητσοτάκης για τη σύσταση εταιριών μέσω Gov. Μας κοροϊδεύετε μωρέ τώρα να πούμε, λέτε και λες και δεν ξέρετε την αλήθεια. Να πούμε λίγο στην Καϊλή ότι δεν είναι βασανιστήριο εκείνο το υπερλούξ το ματιάκι που έχει στις φυλακές εκεί στο Βέλγιο. Χθες την είπα να πάει μια βόλτα από τον Κορυδαλό και από τα Διαβατά να δει τι συνθήκες επικρατούν στις φυλακές. Αλλά θέλω να τη πω κιόλας ότι χειρότερο βασανιστήριο είναι να σου τελειώνουν τα λεφτά στις 15 του μήνα και να έχεις και δύο παιδιά να ταΐσεις. Εκεί να δεις άγχος. Εσύ μια χαρά είσαι, όπως ήταν και ο Φουρθιώτης που ζητούσε από τους αστυνομικούς να του αλείψουν το αβοκάντο πάνω στο μέλι, πάνω στο ψωμί. Ζητούσε να τον αλείψουν το αβοκάντο πάνω στο ψωμί στη φυλακή ο άλλος και το κάνανε βρε. Μπορούσε να ρίξει την κυβέρνηση και τελικά βγήκε με μπαστούνι. Άρε Μένιο, σε έλεγα βγάλτα όλα στη φόρα, δεν μ' άκουσες. Δεν μ' άκουσες, για έκανες τον έξυπνο κι εσύ. Πάρτα τώρα, έβαγες τις μάπες σου και ησύχασες. Ο Σεφέρης, ξέρετε, είχε πει, εάν λέει αποσυνθέσεις στην Ελλάδα, στο τέλος λέει θα δεις να σου απομένουν μία ελιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι. Που σημαίνει ότι με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε σε σημείο η Ελλάδα να έχει ένα αμπέλι, μία ελιά και ένα καράβι. Για να ξεκινήσουμε να την ξαναφτιάχνουμε. Ήρεμα ρωτάω. Επίσης στην προκειμένη φάση, αν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, απομένει ένα παράνομο λογισμικό, ένα καράβι γεμάτο ναρκωτικά, και ένας πρωθυπουργός ο οποίος δεν ξέρει τίποτα και δεν έχει κάνει τίποτα από ό,τι ισχυρίζεται. Για όσους λέτε όμως ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπορεί να γίνει κάτι στην Ελλάδα γιατί έτσι έχουν τα πράγματα, στην Ισπανία αυτή τη στιγμή μηδενίζεται για 6 μήνες ο ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, παγώνουνε για 6 μήνες τα ενίκια και χρηματοδοτείται η ήδη χαμηλή τιμή της βενζίνης με 20 λεπτά. Στην Ελλάδα ΦΠΑ στα rapid test και στα μοριακά από 0% πάει στο 6%. Και εσείς μου λέτε ότι θα ψηφίζετε Κυριάκο. Το πιο αστείο στην όλη κατάσταση είναι ο λογιστής. Ο λογιστής μου είναι το πιο αστείο πράγμα αυτή τη στιγμή. Ο οποίος με παίρνει τηλέφωνο κάθε μέρα σχεδόν, μέρα παραμέρα, μην το παρακάνουμε, μέρα παραμέρα με παίρνει τηλέφωνο 1 και 20. Ο λογιστής. Καλά ρε άνθρωπε. 500 φορές σου έχω πει ότι 1 με 4 κάνω εκπομπή. 1 και 20 κάθε φορά με παίρνει τηλέφωνο. Λες να το κάνει επίτηδες. Θα αρχίσω να πιστεύω ότι το κάνει επίτηδες. 1 και 20 τηλέφωνο. $260 εκατομμύρια λέει θα δώσει σύμφωνα με το BBC η Ελλάδα στην Ουκρανία, ενώ η Γαλλία και η Ιταλία από 16, μια ακόμη τεράστια επιτυχία του Μητσοτάκη. Παρεμπιπτόντως η ζάχαρη, η φθηνότερη στα σούπερ μάρκετ έχει 1,15 και στο καλάθι του νοικοκυριού έχει 1,25. Και εσείς μου λέτε ότι ο Άδωνης είναι εγγύηση, μόνο εγγύηση δεν είναι. Έχουμε τη χειρότερη κατάταξη παράλληλα σε ταχύτητα ίντερνετ. Είμαστε στη θέση 93, κάτω από Μπουρκίνα Φάσο, και ρωτάω εσάς, στείλτε μήνυμα στο Viber στο 69074834484, πού βρίσκεται
Η χώρα Μπουρκίνα Φάσο. Πού βρίσκεται? Ξέρετε ρε, δεν ξέρετε. Είμαστε στη θέση λίγο πάνω, 93 λίγο πάνω από Νικαράγουα. Σε ταχύτητα ίντερνετ. Και σε κόστος αυτουνού του σάπιου ίντερνετ, είμαστε στη θέση 4. Να πούμε ευχαριστώ στον Πυρακάκη. Ξέρω εγώ. Ακόμα περιμένω μηνυματάκια σας, χωρίς να γκουγκλάρετε όμως. Γιατί είστε και πονηροί. Χωρίς να γκουγκλάρετε. Άμα γκουγκλάρετε, και εγώ ξέρω που είναι. Και εγώ έτσι έμαθα που είναι βασικά. Μην λέω ψέματα. Το γκουγκλάρα. Μπουρκίνα Φάσο. Χώρα είναι. Αν την ακούτε πρώτη φορά, δεν είναι τυχαίο. Πάντως η Μπουρκίνα Φάσο έχει καλύτερο ίντερνετ από την Ελλάδα, ρε παιδιά. Η Μπουρκίνα Φάσο. Δηλαδή, αν πας στην Μπουρκίνα Φάσο, μπορεί... ρε, πειράζουν τα κουμπάκια, γι' αυτό δεν ακουγότανε τόση ώρα. Κρίμα. Κρίμα, δεν ξέρω. Ποιος ανώμαλος έχει θέμα με τα κουμπάκια εδώ πέρα που συνδέω εγώ τα κινητά και, και τις κάμερες, δεν ξέρω και τα πειράζει. Δεν χρησιμεύουν πουθενά άλλου αυτά τα κουμπάκια εδώ. Δεν τους χρησιμεύουν πουθενά άλλου. Έχω κουμπωμένα μόνιμα εγώ τα δικά μου και πάει. Κάποιος τα πειράζει, τα κλείνει. Τι να πω, έλα Χριστέ και Κύριε. Λοιπόν, αν πας στην Μπουρκίνα Φάσο, μπορεί να πιάνεις καλύτερο σήμα. Δηλαδή εδώ πέρα βάζεις κάτω στάρα που βάζεις. Και δεν έχεις κατοστάρα. Πληρώνεις όμως κατοστάρα. Στην Μπουρκίνα Φάσο θα είχες κατοστάρα, ρε φίλε. Μια σοφή λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας πάντως. Και στο ότι δεν βγαίνει ο μήνας είναι να ξαναψηφίσετε κάτι διαφορετικό. Να μην ξαναψηφίσετε Νέα Δημοκρατία και να ψηφίσετε κάτι διαφορετικό. Εγώ έτσι πιστεύω και έτσι θεωρώ. Άμα εσείς πιστεύετε κάτι διαφορετικό, κάντε το. Στην Ελλάδα πάντως, που δεν υπάρχει καμία δικαιοσύνη, αν πιάσουν έναν πρεζάκια, έναν άρρωστο άνθρωπο, έναν τοξικομανή, έναν χασικλή, έναν κοκάκια, με καμιά μικροποσότητα ναρκωτικών, το βγάζουν σε όλες τις σελίδες, μαθαίνουμε εκτός από το όνομά του μέχρι και το ε9 του κατηγορουμένου και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνουνε πάρτι. Ακόμα και τις φωτογραφίες τους βγάζουνε. Και εδώ πέρα πιάνουνε πλοίο Έλληνα εφοπλιστή με 4,5 τόνους και μαθαίνουμε μόνο το όνομα του δικηγόρου που υπερασπίζετε την συγκεκριμένη υπόθεση. Για να μην έχετε κενά, σας τα εξηγώ αυτό. Για να δείτε ποιοι είναι πίσω από όλη αυτή την ενημέρωση. Ο Ιάκωβος Γιωσάκης, ο οποίος καταδικάστηκε σε 12 χρόνια κάθριξη με αναστολή για συμμετοχή σε 2 παραδικαστικά κυκλώματα, είναι παπάς έτσι, δεν καθαιρέθηκε από την εκκλησία. Συνεχίζει να λειτουργεί κάθε Κυριακή σε ναό της Βαρυπόμπης. Τι έχουν λοιπόν να πούνε οι άνθρωποι, οι χριστιανοί ορθόδοξοι που υποστηρίζουν ότι η Εκκλησία διαχειρίζεται σωστά την όλη κατάσταση? Ο άνθρωπος καταδικάστηκε σε 12 χρόνια με αναστολή. Και δεν τον διώξανε. Τον έχουν ακόμα εκεί να λειτουργεί. Δεν είναι αυτός αμαρτωλός? Ρωτάω ήρεμα. Εγώ αλλιώς τον έχω στο μυαλό μου τον παπά. Δεν ξέρω πώς τον έχετε εσείς. Άμα εσείς θεωρείτε ότι αυτοί οι τύποι με τα μερσεντικά και που εμπλέκονται σε παραδικαστικά κυκλώματα και πάει λέγοντας είναι παπάδες, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Τι μόνο παπάδες δεν είναι? Ο πρωθυπουργός, ο οποίος πανηγύριζε για τη μεγάλη επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα,
Και φυσικά όλα τα μέσα μαζικής εξαπάτησης το στηρίζανε. Τώρα που η Microsoft απολύει τους 80 από τους 120 εργαζομένους στην Ελλάδα, δεν μιλάει κανένας. Το ξεχάσαμε το θέμα. Αλλά είπε ότι τα χειρότερα για την ακρίβεια έχουν περάσει. Έτσι δεν είπε? Εν τω μεταξύ το ίδιο είχε πει για την πανδημία. Και μετά από εκείνη τη δήλωση πέθαναν άλλοι τόσοι. Πάμε να ακούσουμε όμως λίγο τι έλεγε και τι δεν έλεγε χθες, γιατί κελάιδησε πάλι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, δημοσίων συμβάσεων, η κυβέρνηση... Εν τω μεταξύ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον συγκεκριμένο άνθρωπο για την ερώτηση που τον έκανε. Η ερώτηση που τον έκανε είναι πάρα πολύ σωστή. Φυσικά ο άλλος είναι ο μέση της πολιτικής, ο τριπλαδόρος, και δεν απάντησε σε τίποτα, ξέφυγε από την ερώτησή του. Αλλά η ερώτηση του συγκεκριμένου, ακούστε την, είναι πάρα πολύ σωστή. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, δημοσίων συμβάσεων, η κυβέρνηση μέσα σε 2,5 χρόνια έχει υπογράψει 353.272 απευθείας αναθέσεις με συνολικό κόστος 3,86 δις ευρώ και συνολικά 373.986 απευθείας αναθέσεις και διαδικασίες κλειστού τύπου με κόστος 8,45 δις ευρώ. Οι πολιτικοί σας αντίπαλοι κάνουν λόγο για γαλάζιο πλιάτσικο στο δημόσιο χρήμα. Συμβαδίζουν αυτά τα στοιχεία με τις αρχές της διαφάνειας που προτάσετε. Και επίσης, θυμίζω, ο κύριος Πάτσης έλαβε 1.000.000 ευρώ με απευθείας αναθέσεις από τα ΕΛΤΑ, ενώ η φερόνεμη επιχείρηση του κυρίου Χιμάρα έλαβε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από δημόσιους φορείς. Έχουν επιστραφεί ή θα επιστραφούν αυτά τα λεφτά στο δημόσιο? Ευχαριστώ. Δεν έχω την ίδια εικόνα για τα στοιχεία τα οποία αναφέρεστε για τις απευθείας αναθέσεις. Νομίζω ότι το Υπουργείο έχει παρουσιάσει αναλυτικά την έκταση των απευθείας αναθέσεων όπως προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία. Όμως θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Αν πιστεύει κανείς πραγματικά τη δύσκολη περίοδο που καλούμαστε να διαχειριστούμε την κρίση του κορονοϊού, ότι μπορούσαμε να επιλέξουμε οποιοδήποτε άλλο δρόμο πέραν των απευθείας αναθέσεων, θα το πει. Για οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, να κάνει το ίδιο πράγμα. Ας είμαστε λοιπόν εδώ πέρα ρεαλιστές και νομίζω και έντιμοι μεταξύ μας στο τι ακριβώς έγινε τότε. Από εκεί και πέρα. Εγώ δεν λέω ότι όλα γίνονται πάντα με τον πιο ορθό τρόπο ή ότι υπάρχει απόλυτη διαφάνεια παντού. Δεν υπάρχουν περιπτώσεις απευθείας αναθέσεων όπου έπρεπε να ακολουθηθούν διαγωνιστικές διαδικασίες. Προφανώς και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ερευνηθεί. Και όπως ξέρετε, κύριε Ζαγόπουλε, ποτέ δεν είχα δυσκολία να απαντώ ευθέως σε όλα τα ερωτήματα και να δέχομαι και την κριτική του πολιτικού αντιπάλου. Γιατί θεωρώ ότι αυτή είναι η δουλειά μας, να απαντάμε και κυρίως να βγαίνουμε μπροστά όταν υπάρχει δυσκολία. Θέλω να θυμίσω ότι όταν προέκυψε το θέμα των υποκλοπών, την επόμενη μέρα βγήκε ένα δήλωση. Το κύριο Τσίπρα ακόμα τον ψάχνουμε να μας μιλήσει για όλα αυτά που ακούγονται στο ειδικό δικαστήριο με τις βαλίτσες με τα λεφτά τα οποία φαίνεται ότι κατέληγαν στα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, αν υπάρχουν ζητήματα, εδώ πέρα είμαστε να τα απαντήσουμε. Οι απευθείας αναθέσεις πρέπει να είναι μια εξαίρεση στη διαδικασία. Θέλουμε γρήγορες και αποτελεσματικές δημόσιες διαδικασίες, ώστε να μπορεί το δημόσιο να προμηθεύεται πάντα στην καλύτερη δυνατή τιμή και με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια. Αλλά δεν νομίζω ότι υπήρξε καμία χώρα η οποία να μην προχώρησε σε τέτοιες διαδικασίες όταν χρειαζόταν εμβόλια, μάσκες ή οτιδήποτε άλλο χρειαζόμασταν εκείνη τη στιγμή επειγόντως και έπρεπε να τα έχουμε χθες και όχι αύριο. Και τα είχαμε τελικά. Τον ακούσατε. Τριπλαδόρος. Τριπλαδόρος. Ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος είπε ότι δεν πιστεύει στην επιδοματική πολιτική έχει φέρει το Fuel Pass, το Energy Pass, το Food Pass, το Covid Pass, το Market Pass, το Poo Pass. Γιατί και το Poo Pass έφερε. Θυμάστε που στέλνατε μηνυματάκι. Πάμε λίγο όμως να ακούσουμε τι λέει από παλαιότερη συνέντευξη. Θα επιμένω όμως να μιλάω και να αντιπαραβάλω μια πολιτική που παγιδεύει τους ανθρώπους σε μια φτώχεια διαρκείας με μια πολιτική ευκαιριών που τους δίνει τη δυνατότητα να ξεφύγουν από τη φτώχεια. Διότι το ζήτημα σήμερα δεν είναι να κρατάμε ανθρώπους εξαρτημένους από επιδόματα. Αυτή είναι μια πολιτική η οποία ανακυκλώνει τη φτώχεια στην ελληνική κοινωνία. Δεν λύνει πραγματικά προβλήματα. Και θα πρέπει επίσης να μιλήσουμε με ειλικρίνεια για το πού βρίσκεται σήμερα η ακραία φτώχεια στην πατρίδα μας. Δεν είναι μόνο οι συνταξιούχοι αυτοί οι οποίοι υποφέρουν. Είναι πρωτίστως οι μακροχρόνια άνεργοι, είναι τα νοικοκυριά τα οποία δεν έχουν ούτε ένα μέλος τα οποία εργάζονται. Γι' αυτά δεν έχει να πει κουβέντα ο κ. Τσίπρας. Διότι στο πρόγραμμά του η λέξη επενδύσεις, η λέξη δουλειές απλά απουσιάζει. Ο κ. Τσίπρας το μόνο το οποίο τον ενδιαφέρει είναι πως 5 μέρες πριν τις εκλογές θα δελεάσει ενδεχομένως κάποιους συνταξιούχους για να τον ψηφίσουν, αλλά. Να σας πω και μια ενδιαφέρουσα ιστορία που μου συνέβη χθες στην Παιανία. Με πλησίασε ένας συνταξιούχος, τον ρώτησα πώς σου φάνηκε το πακέτο του κύριου Τσίπρα. Μου λέει, βεβαίως λέει, καλοδεχούμενο,
αλλά αν τον είχα μπροστά μου θα του έλεγα έβγε και φεύγε. Αυτό είναι και το χιουμοράκι του. Ο άνθρωπος που είπε τώρα ότι είναι cringe και μιντς και σοβαρότητα μηδέν. Σοβαρότητα μηδέν. Επίσης έχω άλλη μια ακόμα μια ερώτηση. Για ποιο λόγο δεν δώσανε βήμα, δεν αφήσανε ξένα μέσα να κάνουν ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Δεν αφήσανε κανένα ξένο μέσο να κάνει ερώτηση. Και στη συγκεκριμένη φάση κάποιος πετάγεται και λέει «Στα ξένα μέσα, κύριε οικονόμου, δεν θα δώσετε ερώτηση» και σηκώνεται να φύγει. Κύριε οικονόμου, για τα ξένα μέσα δεν υπάρχει ερώτηση. Σηκώθηκε να φύγει. Ακούνε ξένα μέσα και βγάζουνε, σπυριά βγάζουνε. Σου λέει κάτσε, αυτοί δεν ελέγχονται από εμάς. Άμα ρωτήσουνε τίποτα, δεν θα ξέρουμε τι να πούμε. Έχουμε ακόμα μια μεγάλη ανατροπή. Οι αναδρομικές αυξήσεις που θα έβλεπαν οι συνταξιούχοι στις συντάξεις του Ιανουαρίου και στη συνέχεια στις συντάξεις Φεβρουαρίου, μάλλον θα δοθούν με τις συντάξεις Μαρτίου. Εκτός άμα του τις δώσουν προεκλογικά με τις συντάξεις Απριλίου. Πάρτε τα όλα μαζί και ψηφίστε μας. Ξέρετε τώρα πώς λειτουργούν τα προεκλογικά. Τα λαδώματα. Ο ανίκανος αυτός άνθρωπος, ο οποίος μοιράζει αισιοδοξία για την οικονομία, δεν λέει την αλήθεια, η οποία αλήθεια είναι πικρή. Οι τιμές συνεχίζουν να βρίσκονται στο Θεό και μόνο σήμερα ανέβηκαν 20%. Και πού είστε ακόμα? Έχουμε πάρα πολλές διακοπές ρεύματος σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε εξώσεις, έχουμε κατασχέσεις. Και βγαίνει, λέει ο Μητσοτάκης, συνέντευξή του, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κερδοσκοπήσει. Έλα ρε αδερφέ τώρα, δηλαδή. Σε είχαμε που σε είχαμε, ξέραμε ότι είσαι. Και μην το κάνεις τόσο ξεκάθαρο, καταντάει αηδία ρε φίλε. Για την ιστορία και μόνο όμως, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τον ακούσατε τον άνθρωπο, έχει υπογράψει 373.000 απευθείας αναθέσεις με κόστος 8,5 δις ευρώ. Υπάρχει μεγαλύτερο πιάτσικο. 8,5 δις ευρώ δεν διανοούστε πόσα είναι. Δεν διανοείστε. Θα σας ρωτήσω κάτι άλλο όμως. Για να σας δώσω λίγη τροφή για σκέψη. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι εν μέσω πανδημίας λέει δεν υπήρχε άλλος τρόπος, λέει, να αποκτήσουμε λεφτά. Για να κάνουμε ό,τι κάναμε. Τι κάνατε, έπρεπε να το ρωτήσει στη συνέχεια ο δημοσιογράφος, αν και δεν πιστεύω ότι του δόθηκε βήμα. Και τι τα κάνατε αυτά τα 8,5 δις ευρώ για την πανδημία, ρε αδερφέ? Τι τα κάνατε 8,5 δις ευρώ που τα χρειαστήκατε για την πανδημία? Θα πάει, λέει, τώρα και στην Ιαπωνία. Δεν τους έφτανε εκεί που είχαν Χιροσίμα και Ναγκασάκι, θα έχουν και το Μητσοτάκι τώρα. Πραγματικά ανούσιες συνεντεύξεις, λες και είναι κονσέρβα. Γραμμένες, γεμάτες ψέμα, αρλούμπες κυριολεκτικές σε προστατευόμενο περιβάλλον, φυσικά με τις πλάτες της λίστας Πέτσα. Ξέρετε, καρτελάκια της συνέντευξης του Πρωθυπουργού παίρνουν οι δικοί του. Να, εδώ κάτι ραδιοφωνάκια της πόλης, οι οποίοι όχι απλά χαίρονται που έχουν καρτελάκια της συνέντευξής του. Σε οργασμό έρχονται από τη χαρά τους. Που τους επέλεξε σαν δικούς του ανθρώπους να κάνουν συγκεκριμένες ερωτήσεις γραμμένες. Αλλά έτσι είναι, όταν ψοφάς να βάζεις από την πίτα, έτσι είναι. Ξεπουλημένοι, συνένοχοι όλοι, γλύφτες. Δεν τρέπονται λιγάκι που αύριο μεθαύριο τα παιδιά τους εδώ πέρα δεν θα έχουν μέλλον. Δεν θα έχουν ψωμί να φάνε, ρε, θα φεύγουν όλοι στο εξωτερικό. Θα μείνουν εδώ μόνο όσοι έρχονται από τα σύνορα. Οι παράνομοι από τα σύνορα θα μείνουν μόνο, ρε, και δεν τρέπονται. Συνεχίζουν να γλύφουνε. Πόσο πιο παρτάκιας είσαι, ρε φίλε, όταν δεν σκέφτεσαι το μέλλον του παιδιού σου? Πόσο πιο παρτάκιας να υπάρξει? Για το σκάνδαλο Σπυράκη, μάθατε τίποτα? Έγινε τίποτα? Δεν άνοιξε ρουθούνι? Άφησε επίσης ανοιχτό και το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης των τιμών ο Μητσοτάκης. Σε περίπτωση όμως, λέει, που επανεκλεγεί. Άρα όχι μόνο δεσμεύεται ότι δεν θα κάνει ό,τι είπε ότι θα κάνει, αλλά εκβιάζει και την ψήφο. Τι σημαίνει αυτό? Δεν πρόκειται να πέσουν οι τιμές, σου λέει, αρκεί να ξαναβγω εγώ μια τετραετία για να τις ρίξω. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, επειδή δεν δεχόμαστε απειλές, τους μαυρίζουμε.
και αυτόνα και τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Τέλος οι απειλές, τέλος ο εκφοβισμός, τέλος όλη αυτή η άθλια κατάσταση. Φτάνει τόσο, ρε εσείς. Φτάνει τόσο. Ακόμα τα ίδια παραμύθια τρώτε. Πόσο χρόνο έχετε φτάσει? Πραγματικά απορώ. Μας λέει ότι πάει περίφημα η οικονομία, έχουμε ανάπτυξη, όλα πάνε τέλεια, αλλά δεν βγαίνει ο μήνας. Ποιος φταίει που δεν βγαίνει ο μήνας? Εγώ φταίω? Όταν με δίνει ο άλλος 713 ευρώ. Και παράλληλα βγαίνει να κάνει συνέντευξη με στημένες ερωτήσεις, δεν δίνει βήμα σε ξένα μέσα, δεν δίνει βήμα σε κανέναν. Άμα βάλουμε εμείς σαν ραδιόφωνο ένα δημοσιογράφο να θέλει να πάει στη συνέντευξη τύπου Μητσοτάκη, πιστεύετε θα πούνε ναι? Αφού ξέρουν ότι η ερώτηση που θα κάνει δεν θα το συμφέρει. Θα πούνε ναι εδώ στους φίλους του που πάει κάθε φορά που έρχεται σαν εξοχικό του κάποια ραδιόφωνα. Να στα κανάλια τους, να σε αυτούς θα δώσουν τις ερωτήσεις να πούνε. Και θα ξέρουν και τι ερωτήσεις θα τους δώσουν. Όλα μεταξύ τους βαλτά και στημένα. Αυτή είναι η κατάσταση. Πώς θα στριμωχτεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός? Δεν στριμώχνεται, αφού ο κύκλος που μιλάει είναι όλος δικός του. Για την ιστορία όμως και μόνο, σας ξαναλέω, είπε ότι τα χειρότερα με τις ανατιμήσεις έχουν περάσει και αναμένονται ανατιμήσεις 11% έως 40% σε 400 προϊόντα για το μήνα Φεβρουάριο. Ποιον κοροϊδεύει? Βγαίνω εγώ μετά, λέω ότι είναι πολιτικός απατεώνας και μου λέτε όχι μη. Τι όχι μη, μα είναι η αλήθεια. Έχουν απαξιώσει τη δημόσια υγεία. Όλα θέλουν να τα κάνουν ιδιωτικά, όπως κάναν και τη ΔΕΗ. Δεν υπάρχουν εργατικά δικαιώματα. Εκπαίδευση έχουν μόνο όσοι έχουν λεφτά. Και φτώχεια παντού, πείνα παντού. Και ακόμα που είστε, ακόμα δεν έκανε καλά κρύα. Για καθίστε να κάνει κανένα καλό κρύο, να δούμε εκεί τι θα γίνει στην Ελλάδα. Που στους δήμους όλα τα οχήματα δεν έχουν καύσιμα. Δεν έχουν καύσιμα στους δήμους τα οχήματα. Θα αποκλειστείτε και δεν θα μπορείτε να φύγετε. Το ίδιο ισχύει για τη θέρμανση στους δήμους. Ποιος φταίει γι' αυτό? Εγώ φταίω? Εγώ μια χαρά δημοτικά τέλη πληρώνω. Μια χαρά τα πληρώνω. Πού πάνε τα λεφτά δεν ξέρω. Άμα δεν είχαμε το 2022 στήσιμο της αγοράς υπέρ των λόμπι της ενέργειας, τότε τι είχαμε? Άμα δεν είναι το 2023 ένα έτος οικονομικού τρόμου στα σούπερ μάρκετ και στο τι θα φάει ο Έλληνας, τι είναι? Και δεν ανακοινώνεις, βρε Καραγκιόζη, εκλογές? Μα έχεις φτάσει σίγουρα στο 20% και κάτω, θα σου έλεγα εγώ. Επίσης, πού είναι, ρε, οι αριστεροί επαναστάτες? Εγώ θυμάμαι την Κανέλη με φρατζόλες στη Βουλή να μιλάει για ακρίβεια το 2017. Ο πληθωρισμός τότε ήταν 1%. Πού είναι σήμερα η κυρία Κανέλη, που κοντεύουμε στο 7,5% πληθωρισμό? Πού είναι, ρε, η Κανέλη? Θα τη βρει κανένας? Γιατί δεν μιλάει η Κανέλη? Πού είναι, ρε, η επαναστάτρια με την τσάντα τη Louis Vuitton? Πού είναι? Πού είναι? Πραγματικά δεν ξέρω. Πού είναι αυτή η κιουρά? Προσοχή. Silver alert. Πού είναι η Κανέλη? Βρείτε την. Θέλω να τη βρείτε. Προσοχή. Silver alert. Την ψάχνουμε. Να κάνει καμιά δήλωση. Η αριστερή η οποία κυκλοφορούσε με τα λούσα, με τσάντες που κάνουν 1000 και 1500 ευρώ, που σας κουνούσε το δάχτυλο, που σας το έπαιζε επαναστάτρια. Πού είναι, ρε, επαναστάτρια? Πού είναι? Και όλοι αυτοί οι επαναστάτες που σας κουνούσαν το χέρι και σας πουλούσαν φούμαρα, πού είναι? Γιατί δεν μιλάνε? Πού είναι οι βρατζόλες, ρε Κανέλη? Πώς λέγεται όμως το πολίτευμα της χώρας που ο πρωθυπουργός της απαγορεύει σε ξένα μέσα ενημέρωσης να του υποβάλουν ερωτήσεις? Ξέρετε πώς λέγεται? Λέγεται δημοκρατία? Δεν νομίζω. Επίσης, πώς αποδέχεστε να ψηφίζετε ανθρώπους οι οποίοι έχουν χτίσει τεράστιες περιουσίες πάνω στην πλάτη σας επειδή τους ψηφίσατε
και εσείς να δυσκολεύεστε να βγάλετε το μήνα και να είστε και υπέρ του καπιταλισμού. Το να δικαιολογήσεις κάποιον το καταλαβαίνω σαν καλός άνθρωπος που είσαι. Το να τον υπερασπίζεσαι όμως με πάθος, αυτό λέγεται ηλιθιότητα, δεν λέγεται κάπως αλλιώς. Το να εθελοτυφλείς, το να υποκρίνεσαι για κάποιον ο οποίος έχει εκατομμύρια και εσύ πεινάς, λέγεται ηλιθιότητα. Ρε 3,5 χρόνια κυβερνάνε και σας είπα ρε, να μην ανάβετε το φούρνο και το θερμοσύφωνα για οικονομία. 36.000 νεκρούς φτάσαμε. Φτώχεια επικρατεί. 70% όλα πάνω στα σούπερ μάρκετ. Σας είπανε να ξεματιάζετε και να μάθετε για τροσόφια από τις προγιαγιάδες σας γιατί δεν έχει φάρμακα. Άρθρα βγάζανε. Να καπνίσετε, η τιά σας λέγανε, μπας και σωθείτε. Τη φέτα την αγοράζετε με 15 ευρώ και 13,5. Το μοσχάρι 15, το αρνί 15. Η ΔΕΗ 300 και 400% πάνω. Και πόσα άλλα που μπορώ να σας πω. Και μου λέτε ότι είστε ευχαριστημένοι. Ρε παιδιά, εντάξει, κοροϊδευόμαστε. Κοροϊδευόμαστε. Όταν τα βλέπεις όλα ότι είναι τέλεια γύρω σου γιατί έτσι σε συμφέρει, θέλω τη φλείς. Πρέπει να το αποδεχθείς. Άντε να σε πω κάτι. Μπροστά μου μην το παραδέχεσαι. Μπροστά μου έλα να μαλώσουμε. Να μου πεις ναι, 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 έχουν δίκιο, είναι οι καλύτεροι. Γιατί σε πιάνει ο εγωισμός σου. Αλλά όταν θα πας σπίτι σου και είσαι μόνος σου, εσένα προς εσένα λέω ρε, δεν είναι νεοδημοκράτη, σημερινέ νεοδημοκράτη. Όταν θα γυρίσεις σπίτι σου, θα κάτσεις στον καναπέ σου και θα είσαι μόνος σπίτι. Γιατί η γυναίκα λείπει, γιατί τα παιδιά είναι σχολείο, ξέρω εγώ τώρα. Είσαι μόνος σπίτι. Τι λες στον εαυτό σου? Ότι όντως η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που θα σώσει την Ελλάδα? Το πιστεύεις πραγματικά? Ας τον εγωισμό, καταλαβαίνω ότι έξω δεν μπορείς να το παραδεχθείς γιατί ίσως σε βόλεψε, γιατί ίσως έχεις επωφεληθεί. Μόνος σου όταν είσαι με τον εαυτό σου όμως, τι λες? Ότι ναι, η Νέα Δημοκρατία θα σώσει την Ελλάδα? Αναρωτιέσαι, σκέφτεσαι ή έχεις γίνει τόσο ζώο και δεν σε ενδιαφέρει? Ήρεμα σε ρωτάω. Γιατί εγώ πιστεύω ότι όταν γυρνάς σπίτι σου και είσαι μόνος σου, ξέρεις ότι λες μακακίες. Ξέρεις ότι λες αρλούμπες και υποστηρίζεις ενεργά κάτι το οποίο είναι διεφθαρμένο. Κάτι το οποίο δεν πρόκειται να βοηθήσει τη χώρα. Το ξέρω ότι στο υποσυνείδητό σου υπάρχει η αλήθεια. Και σε αυτήν την αλήθεια ελπίζω. Γιατί φίλε μου, γιατί όταν θα πας στην κάλπη δεν σε βλέπει κανένας. Και εκεί στην κάλπη που δεν σε βλέπει κανένας μπορείς να επιλέξεις το σωστό. Μπορείς να μαυρίσεις όλους αυτούς που φέρανε την Ελλάδα εδώ που τη φέρανε. Κατάλαβες? Έξω παίξ' το μάγκας, παίξ' το εγωιστής. Υποστήριξε ενεργά το χύψη βουλευτή τον οποίο σε βόλεψε. Υποστήριξε ενεργά το χύψη υπουργό ο οποίος έβαλε τη γυναίκα σου σε μια δουλειά. Για να μην λένε ότι είσαι ξεπουλημένος και ότι δεν εκτιμάς και δεν κάνεις και δεν ράνεις. Γιατί έτσι λειτουργεί το σύστημα στην Ελλάδα. Αλλά όταν θα πας στην κάλπη ρε αδερφέ, δεν πρέπει να σκεφτείς λίγο το παιδί σου? Δεν πρέπει να σκεφτείς ότι πρέπει να υπάρχει μέλλον σε αυτή τη χώρα και ότι αυτοί οι άνθρωποι ξεπουλάνε τα πάντα, τα κάνουν όλα ιδιωτικά? Δεν μπορείς να καταλάβεις ότι αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν σε οικονομικές, σε οικονομικούς κύκλους, σε ελίτ και θέλουν να βγάζουν μόνο λεφτά? Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, δεν τους ενδιαφέρει καμία πατρίδα, καμία θρησκεία, καμία οικογένεια, τίποτα, ούτε ήθη, ούτε έθιμα, ούτε ταυτότητες, τίποτα ρε. Τους ενδιαφέρει μόνο να βγάζουν λεφτά. Εσύ αυτή την Ελλάδα θέλεις? Μια Ελλάδα τεμαχισμένη? Μια Ελλάδα η οποία θα πεινάει? Θες να δεις το γείτονά σου ράκο? Τι θέλεις να καταφέρεις? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι θες να καταφέρεις δηλαδή ψηφίζοντας Νέα Δημοκρατία? Να κάνεις τον Άδωνη πιο πλούσιο? Να σου κουνάει το δάχτυλο και να φοράει παπούτσι 2.000 ευρώ ενώ εσύ δεν έχεις να φας? Τι θες να καταφέρεις πες μου? Σε ρωτάω όμορφα και ωραία. Όταν πας σπίτι σου δεν έχεις τύψεις? Δεν έχεις τύψεις που είσαι ένας υποκριτής που εθελοτυφλείς? Τουλάχιστον όταν πας στην κάλπη, κάνε το σωστό. Μην αφήνεις τους ανθρώπους να επηρεάζουν την κρίση σου. Γιατί η κρίση σου μετράει. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν αξίζει να είναι εκεί που είναι. Και εσύ τους δίνεις αυτή την ευκαιρία. 400 εκατομμύρια ευρώ χρωστάει το κόμμα ρε. 1,5 εκατομμύριο χρωστάει ο Μητσοτάκης. 600 χιλιάρικα ο άλλος. Πάρε τώρα να δεις. Είχα τη λίστα. Δεν την έχω μπροστά μου τώρα. Όλοι χρωστάνε από 1,5 εκατομμύριο.
Και ξαναλέω εγώ, άνθρωπος που χρωστάει, γίνεται να μην τον εκμεταλλεύονται. Πάρε φίλε, όταν χρωστάς θα έρθει άλλος να σε πει, κοίτα φίλε, θα κάνεις αυτό και αυτό, αλλιώς σε κλείσω φυλακή. Απλά είναι τα πράγματα. Είσαι διαχειρίσιμος. Για να μπορέσει κάποιος να ηγηθεί την Ελλάδα, δεν πρέπει να χρωστάει τίποτα σε κανέναν. Για να μην του κουνάει κανένα στο δάχτυλο. Για να μην μπορεί κανένας να σου λέει τι να κάνεις. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα σκέφτεσαι με λογική. Η λογική αυτό λέει. Εσύ ρε δημοκράτη θεωρείς ότι είσαι λογικός εκεί πέρα έξω. Αλήθεια πες μου. Άμα θεωρείς τον εαυτό σου λογικό, πραγματικά θεωρώ ότι έχεις πρόβλημα αντίληψης. Πραγματικά στο λέω και στο λέω σε φιλικό επίπεδο. Δεν προσπαθώ να σε κατακρίνω. Στο λέω μέσα από την καρδιά μου. Έχεις πρόβλημα αντίληψης. Έχεις δεχθεί πλήση εγκεφάλου. Ή είσαι μέσα στο κόλπο κι εσύ. Ή ανήκεις κι εσύ σε αυτή τη συμμορία. Ένα από τα δύο συμβαίνει. Όπως και να έχει, αν ανήκεις στη συμμορία αυτή και έχεις επωφεληθεί, θέλω να ξέρεις ότι είσαι συνένοχος για αυτό που γίνεται. Για το ξεπούλημα της Ελλάδας. Θέλω να ξέρεις ότι φταίς. Και ότι η ζωή τα φέρνει έτσι που όλα κάνουν κύκλο. Ακόμα και οι πράξεις μας. Και αυτά που κάνεις τώρα, ίσως να μην έρθουν σε σένα, αλλά μπορεί να έρθουν σε κάποιον άλλον που αγαπάς. Γιατί έτσι λειτουργεί η ζωή. Κάρμα, στο λέω. Θα το δεις. Όταν κάνεις καλό, μόνο καλό θα σου έρχεται. Όταν κάνεις κακό, μόνο κακό θα σου έρθει. Και εδώ είμαι να το επιβεβαιώσω άμα θέλεις. Δεκάδες σκάνδαλα σε όλη τη χώρα. Παντού διακρίνεται η διαφθορά. Δεν προλαβαίνουν να βρούνε πού να τα κρύψουνε. Το ένα πάνω στο άλλο. Και μου λέτε ότι είναι αξιόπιστος και ότι είναι άριστος και ότι κάνει παπάδες. Σε άλλη χώρα δεν θα τολμούσε να βγει να μιλήσει, όχι να υποσχεθεί. Αλλά τέτοια γαϊβάνια είστε. Αυστηρότεροι λέει θα γίνουν και οι έλεγχοι των οχημάτων στο ΑΚΤΕΟ όλης της χώρας. Βάσει των αλλαγών που ετοιμάζει λέει το Υπουργείο Μεταφορών. Θα φέρουν λέει και ελέγχους Γερμανίας σε μια χώρα με αγοραστική δύναμη Βουλγαρίας. Και ίσως επιβεβαιωθεί και αυτό που έλεγε ο Σκυλακάκης, ότι οι φτωχοί δεν έχουν αυτοκίνητο. Η ημερομηνία που θεωρούν ότι θα είναι αυτή των εκλογών είναι 9 Απριλίου το 2023, έτσι ακούγεται, να ξέρετε, εγώ σας δίνω τώρα τα προγνωστικά. 9 Απριλίου λένε θα γίνουνε. 9 Απριλίου πρέπει να είναι και μία μέρα μαυρίσματος. Κανονικά. Αρχίσατε τώρα τις βλακίες σας. Κάρμα και ορθοδοξία δεν πάνε μαζί και το ένα και το άλλο, μα δεν ξέρεις τι σημαίνει κάρμα. Δεν ξέρεις τι σημαίνει κάρμα. Αφήστε τώρα τις δυσκοληψίες σας. Ένα είναι το νόημα. Είτε το λες κάρμα, είτε το λες κάνει κύκλο η ζωή, είτε το λες όπως το λες. Το ίδιο νόημα έχει. Είτε το πεις πεπρωμένο, είτε το πεις μοίρα. Κατάλαβες τι εννοώ τώρα, αρχίσατε τις δυσκοληψίες. Έχει πάει ποτέ αυτός ο άνθρωπος να ψωνίσει? Ο Μητσοτάκης ξέρει τι σημαίνει μεροκάματο. Ξέρει τι σημαίνει μισθός. Ξέρει τι σημαίνει εργάτης. Ξέρει τι σημαίνει οικογενειάρχης με ενίκιο και 2 παιδιά. Ξέρει τι σημαίνει άνεργος. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει και αυτό είναι το πρόβλημα. Νέο μισθολόγιο δίνει υπόσχεση για το 2024 για τους δημοσίους υπαλλήλους και κάπως έτσι τους λέει ψηφίστε με και θα τα φάμε μαζί. Αλλά μέσα σε 3 μήνες δεν θα είναι τίποτα. Εγώ πιστεύω στον ελληνικό λαό, πιστεύω στο υποσυνείδητό τους. Πιστεύω ότι θα πάνε στην κάλπη και θα τους μαυρίσουνε. Γιατί αξίζουνε το μαύρισμα. Τα ιδιωτικοποιούν όλα ρε. Στα χέρια ιδιωτών λέει η ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Την έδωσε χάρισμα ο Άδωνης. Και παράλληλα όλα τα σκάνδαλα αναβολή στην αναβολή. 6η αναβολή σήμερα της δίκης των αδελφών Ψωμιάδη. 4 εκατομμύρια ζημιά στο δημόσιο.
Αναβολή εφετίου για δολοφονίες, για κλεψιές, για αποζημιώσεις. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Περιμένετε εσείς ακόμα τα 2 χιλιάρικα από την Αττική Οδό? Θα πάτε για κάνα καφέ στο Ελληνικό? Θέλετε ουρανοξύστη? Πούντος ρε ουρανοξύστης. Θα πάτε μήπως σε κάνα μουσείο της Ακρόπολης να θαυμάσετε τα μάρμαρα του Παρθενώνα? Ή θα μπείτε να ψάξετε στο διαδίκτυο κάτι από το Wi-Fi του Σαμαρά, για να σταματήσετε να πιστεύετε αυτούς τους ανθρώπους που υπόσχονται και δεν πραγματοποιούνε, σας τα λέω. Μπας και βάλετε μυαλό. Μπας και δεν ταλαιπωρώ άλλο τις φωνητικές μου χορδές. Λιγότεροι κατά 3,5 εκατομμύρια είναι οι τουρίστες στην Ελλάδα. Και έχουμε απώλειες 500 εκατομμύρια ευρώ στο 11ο του 2022. Πρώτης δημοτικού παιδάκι να βάλω θα βρει λύσεις για τον τουρισμό να φέρει και άλλους τουρίστες. Ο καθένας όμως αυτή τη χώρα κάνει ό,τι κουστάρει, όλα ανεξέλεγκτα. Στη χώρα που πιο εύκολα παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία κάποιος που σκότωσε τη γυναίκα του παρά το θύμα κακοποίησης. Στη χώρα που σπάνε πεζοδρόμια τα οποία φτιάξανε πριν 3-4 χρόνια για να τα ξαναφτιάξουν και να ξανατσεπώσουν λεφτά από το δημόσιο έργο. Δεν έχουν που να τα βάλουν τα λεφτά, δεν ξέρουν τι να κάνουν και σπάνε τα ήδη υπάρχοντα πεζοδρόμια. Να χτίσουν κι άλλα. Λες και αυτά τα λεφτά δεν μπορούν να απορροφηθούν σε προβλήματα που έχουμε. Αυτή είναι η Ελλάδα, ρε. Τι περιμένετε? Τι περιμένετε? Υπάρχουν, λέει, πολλές δουλειές που έχουν, λέει, και υψηλές αποδοχές. Όπως οι καπετάνοι στα πλοία που παίρνουν 10.000 το μήνα. 10.000 το μήνα, αλλά δεν έχουν προσωπική ζωή. Κάνουν να δουν τις οικογένειές τους ένα 9 μήνο. Έρχονται για 3 μήνες και φεύγουνε. Γιατί δεν ανέφερες, σαν παράδειγμα, το Στάση της ΔΕΗ, το Golden Boy? Εκεί είναι το χρυσάφι. Δεν είναι στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι στην ελεύθερη υποτιθέμενη αγορά. Οι εργοδότες καλά τα πάνε. Οι εργαζόμενοι... παρουσιάζουν παράλληλα και με έξυπνο τρόπο την ανεργία μισή από ό,τι είναι, με όλα αυτά τα εργαλεία του τελευταίου νόμου. Ο άλλος, ρε, εργαζόταν σε συνεργείο. Άκου τώρα. Ο άλλος εργαζόταν σε συνεργείο. Σε συνεργείο αυτοκινήτων. 1.000 ευρώ μισθό έπαιρνε. Και έφυγε για να ανοίξει δικό του συνεργείο. Και καλά έκανε, άμα θεωρούσε ότι πήγαινε καλά και ήξερε τη δουλειά. Αισθανότανε πως τον εκμεταλλευόταν εκεί που ήτανε, με αυτά τα χρήματα και για όσα έκανε και προσέφερε, και σου λέει θα πάω να ανοίξω μόνος μου. Πήγε, άνοιξε και ψάχνει τώρα υπάλληλο για το δικό του συνεργείο με 800 ευρώ μισθό. Και εσείς μου λέτε φταίει ο πόλεμος και ο παγκόσμιος πληθωρισμός. Μα ο ένας κοιτάει να εκμεταλλευτεί τον άλλον. Έτσι κυλάει το πράγμα. Τον ενοχλούσε που έπαιρνε 1.000. Ένιωθε ότι τον κοροϊδεύουνε και τώρα ψάχνει για το δικό του συνεργείο με 800 τον άλλο να τον βάλει. Are you ready to play the game? Το χειρότερο είδος ρατσιστή είναι αυτό που μισεί την ίδια του τη ράτσα. Πάρτε το πρέφα, καταλάβετε το. Are you ready? Όταν το συνειδητοποιήσετε, ξαναμιλάμε. Όταν το καταλάβετε, θα ξαναλέμε.